Κύριε Μαρκόγλου, σήμερα ημέρα Παρασκευή. Ναι. Βγήκανε πριν λίγη ώρα, πριν καμιά ώρα θα λέγαμε, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι. Πώς πήγαν τα παιδιά, πώς ήταν οι βαθμολογίες και σε σχέση με πέρυσι, αν μπορείτε να μας πείτε αν υπήρχαν καλά αποτελέσματα ή στα θετικά μαθήματα ή στα θεωρητικά όσον αφορά το πρώτο λύκειο. Ναι, πράγματι, όπως είπατε, στις 12.30 ακριβώς, ύστερα από εντολή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορούν τα παιδιά δηλαδή να προσέρχονται, ναι, και να βλέπουν να έξω. Πράγματι έτσι, είναι σε κοινή θέα. Να προσέρχονται και να ενημερώνονται, όπως ταυτόχρονα να ενημερώνονται από εμάς, διότι και αυτή είναι μια προσφορά του σχολείου μας, για τα μόρια, έτσι, κατά επιστημονικό πεδίο που μπορεί να συγκεντρώσει, που έχει συγκεντρώσει μάλλον κάθε υποψήφιος. Τα αισθήματα σε πρώτο πλάνο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ανάμειχτα. Ήταν συναισθήματα χαράς, απογοήτευσης, λύπης. Γιατί ίσως κάποια παιδιά είχαν περισσότερες προσδοκίες, ίσως κάποια επαληθεύτηκαν, θα έλεγε, η προσπάθειά τους. Και βέβαια κάποια παιδιά απογοητευμένα, εκείνο που το μήνυμα που θα πρέπει εμείς ως καθηγητές να πούμε στα παιδιά είναι ότι η διαδικασία, η βάσταχτη διαδικασία των εξετάσεων, ομολόγω να πω, έτσι, είναι μια, θα έλεγα, δοκιμασία δύσκολη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Όσον αφορά το άγχος. Το άγχος, την προσπάθεια και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι η αρχή μιας τεράστιας προσπάθειας. Τέτοιες δυσκολίες ή ευκολίες θα συναντήσουν και τέτοιες δοκιμασίες πολλές στη ζωή τους. Αλλά ίσως αυτό που ξεχωρίζει κατά κάποιον τρόπο σε αυτή τη φάση είναι ότι είναι η πρώτη δύσκολη δοκιμασία που γεύονται τα παιδιά σε μια ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία. Ίσως γι' αυτό έχει ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Τώρα, σε πρώτη ανάγνωση σχέση με τα αποτελέσματα, θα έλεγα ότι είμαστε θα έλεγα συγκρατημένα αισιόδοξοι, πάντα έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τα περισσότερα αποτελέσματα του σχολείου μας. Αναφέρομαι πάντα για το σχολείο μας. Μην ξεχνάμε ότι το σχολείο μας πέρυσι παρουσίασε δύο πρωτιές, πρωτόγνωρες για την ιστορία όχι μόνο των σχολείων του νησιού μας, αλλά και της ιστορίας της 90χρονης σχολείας του σχολείου μας. Είχαμε δύο πρωτιές. Πρωτιά σε επίπεδο δεκανήσου πάντα αναφέρομαι και σε επίπεδο ποσοστό επιτυχίας, ξεπερνιώντας όχι μόνο όμορα σχολεία, γενικά λύκεια, δημόσια, αλλά και ιδιωτικά σχολεία του δωδεκανήσου. Είχαμε και μια δεύτερη πρωτιά. Είχαμε τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης έτσι υποψηφίου σε επίπεδο δωδεκανήσου. Άρα με βάση αυτό το μέτρο θα έλεγα, γι' αυτό έκανα την εκτίμηση, με βάση αυτό το δεδομένο, γι' αυτό έκανε την εκτίμηση φέτος, ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τώρα, η πρώτη ανάγνωση λοιπόν τι μας λέει. Μας λέει λοιπόν ότι εάν λογίσουμε ότι ως ποσοστό επιτυχίας, αν θέλετε ως επιτυχία, θεωρείται κάποιος ο οποίος έχει βαθμό πρόσβασης 10 και πάνω, που του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής σε σχολές ΑΗ και ΤΕΗ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι, το ποσοστό επιτυχίας αυτό ανέρχεται στο 51% για το σχολείο μας. Υπολείπεται κατά πολύ του 73% που είχαμε πέρυσι. Και υπολείπεται κατάτι του μέσου πανελλαδικού ποσοστού επιτυχίας που εκτιμάται ότι θα είναι, δεν το έχω υπόψη μου, τουλάχιστον στις προηγούμενες χρονιές ήταν της τάξης του 60%. Τώρα, επίσης, προσεγγίσεις σε σχέση με τις κατευθύνσεις. Ικανοποιημένοι πρέπει να είμαστε για τα αποτελέσματα της θεωρητικής κατεύθυνσης με ποσοστό επιτυχίας 60%, άρα είμαστε στο μέσο πανελλαδικό όρο. Απογοητευμένοι πρέπει να είμαστε για τα αποτελέσματα της τεχνολογικής κατεύθυνσης με ποσοστό επιτυχίας 42%. Και εν μέρει ικανοποιημένοι για τα ποσοστά επιτυχίας της θετικής κατεύθυνσης με ποσοστό επιτυχίας 60%. Τώρα, αν δούμε ποιοτικά, να αναλύσουμε ποιοτικά αυτά τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι η θεωρητική κατεύθυνση πήγε πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες, διότι
και σε ποσοστό επιτυχίας είναι το ανώτερο. Και σε σχέση με πέρυσι, αλλά και φέτος μόνο της ηθείας. Όχι σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με πέρυσι χρόνια ήταν της τάξης του 70%. Mm. Ενώ συγκρίνοντας το μέσο πανελλήνιο ποσοστό επιτυχίας που βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα. Επίσης, ικανοποιημένοι για τη θεωρητική πρέπει να είμαστε, γιατί έχουμε μια ομαλή διακύμανση της βαθμολογίας κατά βαθμολογικές κλίμακες. Δηλαδή, αν δούμε τρεις βαθμολογικές κλίμακες πάνω από το 10, 10-15, 15-17 και 17 μέχρι 20, μιλάμε τώρα για τις υψηλόβαθμες σχολές, τις περιζήτητες σχολές πρόσβασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά και έχουμε μια ομαλή διακύμανση. Το ίδιο, την ίδια εικόνα δεν έχουμε στην τεχνολογική κατεύθυνση. Έχουμε συγκέντρωση υποψηφίων στην κλίμακα 10-15, 16 παιδιά και 3 παιδιά στην βαθμολογική κλίμακα 17-20. Δεν έχουμε επιτυχίες στη μέση βαθμολογική κλίμακα που είναι το 15-17, που είναι, θα έλεγα, οι χαμηλόβαθμες σχολές του δεύτερου και τέταρτου επιστημονικού πεδίου, τον ΑΗ, και θα έλεγα τα περιζήτητα, όπως λέμε, τα υψηλόβαθμα ΤΕΗ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Αυτή, θα έλεγα, είναι η πρώτη ανάγνωση των ποσοστών. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι ο πρώτος των πρώτων στο σχολείο μας, ο πρώτος δηλαδή με βαθμό πρόσβαση 18,63, είναι ο Παπαδάκης ο Παύλος της θετικής κατεύθυνσης. Στη θετική κατεύθυνση ικανοποιητικά και βαθμό πρόσβαση έχει ο Δράκος ο Σπυρίδων με 17,53. Αξίζει να μνημονεύσουμε επίσης τους βαθμούς πρόσβασης που είναι άκρως ικανοποιητική του Αγγελίδη του Σκεύου από την τεχνολογική κατεύθυνση με 18,60, με 17,07 του Διακονικολή του Μιχάλη, με 17,98 της Κουμπουρδίσης Κατερίνας και επίσης από την θεωρητική κατεύθυνση η πρώτη σε βαθμό πρόσβαση η Δανάη η Καπέκα με 18,03, με 17,70 η Γεωργιάδη Ανθούλα, με 17,40 η Παπαθωμάη Στελιανή και Μιλιοδάκη και Κατερίνη με βαθμό πρόσβαση 17,07. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα σε βαθμό πρόσβαση και τις τρεις κατευθύνσεις μας. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά τα οποία έκαναν την προσπάθειά τους αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, τι έχετε να πείτε για τα παιδιά αυτά? Νομίζω είναι αυτό που επισήμανα στην αρχή, ότι οι εξετάσεις δεν είναι η αρχή ούτε το τέλος έτσι του κόσμου. Είναι, όπως είπα, μια δύσκολη δοκιμασία. Είναι μια δοκιμασία που δίνει τις δυνατότητες στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η απογοήτευση ή, αν θέλετε, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά για τον οποιονδήποτε απόφυτό μας. Νομίζω ότι του δίνει τη δυνατότητα το εκπαιδευτικό σύστημα να ξαναδοκιμάσει την προσπάθεια και δεύτερη και τρίτη χρονιά. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω και κάθε φορά, ότι ως ακαδημαϊκός πολίτης νομίζω ότι μπορεί να ακολουθήσει τον επαγγελματικό στίβο και πρέπει να επισημάνω επίσης ακόμη μια φορά αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι σήμερα καταξιωμένος κοινωνικά και επαγγελματικά δεν είναι μόνο αυτός που κατέχει ένα πολιτήριο, είναι αυτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας στην τοπική μας κοινωνία, ο οποίος λειτουργεί σωστά, έχει οργανώσει την επιχείρηση του σωστά, έχει ιδέες κτλ. Νομίζω ότι και αυτός σήμερα, όλοι αυτοί είναι σήμερα κοινωνικά αποδεκτοί. Άρα λοιπόν, διαβατήριο για την κοινωνική επιτυχία δεν δίνει μόνο ένα πτυχίο, αλλά θα έλεγα η γενικότερη συγκρότηση και η γενικότερη προσπάθεια του ατόμου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.